Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Εντάξει, σε τέτοιο βαθμό είναι πρώτη φορά. Σε τέτοιο βαθμό είναι πρώτη φορά, βέβαια, και είναι και οι συγκυρίες. Είναι και οι συγκυρίες και να πούμε και το άλλο, ότι και στους υπόλοιπους νομούς κάτι τέτοιο έχει συμβεί στις ομάδες της Γαμαϊκής. Επειδή τα τοπικά έχουν σταματήσει, επειδή είχαν μεγάλες απώλειες παιχτών, είτε επέστρεψαν στη βάση τους, ήταν φοιτητές, ήταν από άλλες χώρες, γιατί πολλοί είχαν και ανθρώπους από το εξωτερικό. Τέλος πάντων, ενισχύθηκαν από το τοπικό πρωτάθλημα πάρα πολλές ομάδες. Αυτό διαβάζω στη μικρή λίγα. Και με μεγάλη μας χαρά συνέβη και αυτό και στην πόλη μας. Και μακάρι να είναι μια αρχή και να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι ομάδες των πιο κάτω κατηγοριών να βοηθάνε την ομάδα η οποία ηγείται, ας πούμε, είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία. Να πούμε όμως ποιες είναι οι ομάδες αυτές και οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Καλλιθέα. Αστραπή Μεσοποταμίας, Δόξα Κορισσού, Ηρακλής Πολυκάρπης, ΑΟ Κάστορ και ΑΣ Νταϊλάκης. Ναι, κοίταξε τώρα, για να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους. Ναι. Από αυτούς η Καλλιθέα ζήτησε κάποιους παίκτες, από αυτές τις ομάδες. Όχι ότι άμα ζητούσε και από κάποιες άλλες δεν θα ανταποκρινόταν. Ναι, μην αδικήσουμε κανένα. Okay. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, για να τους πούμε, Γρηγόρη Καραμανίδη, Γρηγόρη Κοσμίδη, Πάολο Ταρέλη. Μεσοποταμία. Που φαντάζομαι ότι θα ενισχύσει λίγο και στο σχοράρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Διονύσης Μιλιάτης, Λευτέρης Μιλιάτης, Σάκης Καρανάσιος, Γρηγόρης Πίτας και Κυριάκος Σαββόπουλος. Βέβαια, ναι, αυτή είναι. Έχουμε και δύο απώλειες παιχτών οι οποίοι κατατάχθησαν στον ελληνικό στρατό. Ποιοι... από την ομάδα. Και δεν θα μπορέσουν να είναι με την ομάδα φέτος. Είναι ο Κύρου, ναι, και ο Γάκιας, οι οποίοι έχουν... Δεν θα είναι, όχι, γιατί είναι στο κέντρο. Παρουσιάστηκαν να κάνουν τη θητεία τους. Τώρα, πότε αρχίζουμε, Πέτρο? Γιατί... σας άρχισαν τις προπονήσεις, μια σας σταματούσαν τις προπονήσεις. Μια αρχίζουμε ξανά. Να δούμε τώρα πόσο ισχύουν όλα αυτά που λένε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως έχω πει και άλλη φορά, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε πανέτοιμοι όσο γίνεται. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες μίλησα με τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ. Βέβαια, τώρα έγιναν εκλογές, δεν ξέρω ποια θέση θα έχει. Και να πούμε και ότι εκλέχθηκε και ως αναπληρωματικό μέλος και ο κύριος Τάκης Τριανταφύλλου από την Καστοριά, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Βεβαίως. Οπότε θα έχουμε άμεση πρόσβαση στα πράγματα της ΕΠΟ. Με τον Ζαγοράκη πια στην Προεδρία, έτσι. Εντάξει, η Προεδρία άλλαξε. Τα μέλη έμειναν τα ίδια. Συμπαγή όπως ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι από εκεί και κάτω. Ο Πρόεδρος άλλαξε. Εγώ μίλησα με τον Τέο. Μπορεί να αλλάξουν και πράγματα, ναι. Μαζί με αυτό. Θα δούμε αν μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα, εγώ μίλησα με τον αντιπρόεδρο, τον προηγούμενο αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος είναι από τη Βέρεια, με διαβεβαίωσε ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι την Κυριακή θα έχουμε μάτς. Ποια Κυριακή, μεθαύριο? Αυτή που έρχεται, ναι. Αλήθεια λέτε? Έτσι μου είπε χτες τηλεφωνικά. Βέβαια, εδώ από την ΕΠΣ έχω πληροφορία ότι δύσκολο, θα πάει μια εβδομάδα πιο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ή αυτή την Κυριακή ή την άλλη θα έχουμε το έναρξη. Εάν πούμε για αυτή την Κυριακή, δηλαδή αν αύριο ή σήμερα βγει μια ανακοίνωση, βέβαια περιμένουν συγκρότηση του νέου ΔΣ, νομίζω γίνεται Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, και δεν ξέρω αν από την Τετάρτη και μετά γίνουν ανακοινώσεις, αλλά αν πούμε ότι μέχρι την εβδομάδα, έστω την Τετάρτη, Πέμπτη, γίνεται η ανακοίνωση για την Κυριακή. Εμείς είμαστε έτοιμοι? Προσπαθούμε. Τι, η ομάδα κάνει προπονήσεις καθημερινά, έκανε δύο φιλικά, βέβαια όχι με άλλες ομάδες, για να προστατευτεί από το COVID και από όλα. Δηλαδή φιλικό εντός της ομάδας, έχει πληθώρα παιχτών για να μπορεί να βγάζει δύο εντεκάδες πλέον ο προπονητής και να τους βάζει να παίζουν μεταξύ τους. Δεν είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι αγωνιστικά, ποια ομάδα είναι? Και ποιος θα είναι έτοιμος, βέβαια? Ναι, σωστό. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι, όχι. Πληροφόρηση για το πώς θα παίζουμε, δηλαδή θα παίζετε δυο μάτς τη βδομάδα? Τι θα γίνει τώρα?
Όλα, ό,τι ενημερώνω εσένα και τους ακροατές σου είναι ό,τι μαθαίνω από τα τηλέφωνα που κάνω. Δεν μας έρχεται καμία ειδοποίηση, εμείς πιέζουμε να μάθουμε κάτι. Λοιπόν, λένε ότι θα ξεκινήσει από εκεί που έμεινε το πρωτάθλημα. Ναι. Άρα δηλαδή εμείς δώσαμε έναν αγώνα στο Ματθαίο Κέρκυρας. Τον και να είχαμε ρεπό νομίζω. Τι είχαμε, κανένα. Δύο, όχι ρεπό, δεν είχαμε κανένα. Είχαμε δύο αναβολές. Δύο αναβολές, μπράβο, ναι. Άρα δώσαμε ένα από τα 14 που πρέπει να δώσουμε. Ναι. Θα γίνει σε έναν γύρο τον πρώτο γύρο. Δηλαδή θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα μόνο με τον πρώτο γύρο. Άρα εμείς έχουμε δύο εμβόλυμες. Ναι. Αυτές που δεν έγιναν, ναι, και τις υπόλοιπες τις κανονικές. Άρα δηλαδή θα έχουμε δύο Τετάρτες να παίξουμε. Οι άλλες θα είναι Κυριακές. Οι άλλες θα είναι Κυριακές, μάλιστα. Τώρα, αν πάει πιο πίσω και πούνε ότι ξέρεις και κάποιες άλλες Τετάρτες πρέπει να μπουν μέσα, γίνεται κουλουβάχατα εκεί μετά, γιατί είναι, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι παίχτες δεν μπορούν να είναι την Τετάρτη. Είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Είναι και μαθητές, είναι και ό,τι θέλεις. Και μαθητές και ό,τι θέλεις είναι, αλλά δεν μπορούν να είναι παρόν την Τετάρτη. Πώς θα αφήσουν τη δουλειά τους, την όποια δουλειά υπάρχει. Ναι. Και δεν υπάρχουν και δουλειές σήμερα. Δηλαδή, να φαντάσουν να υπάρχει κάπου δουλειά και να μην πας, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, να σε ευχηθούμε ότι αυτά που φαντάζονται θα υλοποιηθούν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο με τέτοια κατάσταση στον COVID στην Ελλάδα να υλοποιηθούν αυτά που λένε. Πέτρο, με τι πρωτόκολλα θα μπείτε? Για να πες ότι μπαίνουμε σε μια... Το πρωτόκολλο είναι, το πρωτόκολλο λέει Δευτέρα, Παρασκευή, Δευτέρα, δύο φορές τη βδομάδα rapid test. Δύο φορές τη βδομάδα. Δύο φορές τη βδομάδα. Αυτά τα έχετε εξασφαλίσει? Θα γίνονται από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ? Πώς θα γίνονται? Έτσι λέμε. Θα δούμε. Ναι. Κάνουμε όμως τώρα εμείς για τις προπονήσεις, κάνουμε το rapid test. Δευτέρα, Παρασκευή, δύο τεστ τη βδομάδα, μάλιστα. Δεν λέει, δεν ορίζει μέρες, αλλά καλά είναι να κάνουμε τη Δευτέρα, αφού την Κυριακή θα ερχόμαστε σε επαφή με κάποιους. Να κάνουμε τη Δευτέρα το rapid test. Και την Παρασκευή πριν έρθουμε σε επαφή με κάποιους. Και την Παρασκευή πριν έρθουμε πάλι για να μπούμε στο λεωφορείο, οπωσδήποτε. Πώς θα πάμε στο λεωφορείο. Ναι. Και αυτά όλα γίνεται, έχει ένα πρωτόκολλο, έχει μια σοβαρή ιστορία. Δεν είναι εύκολο και το πρωτόκολλο να το ακολουθήσεις. Θα κοιτάξουμε να το ακολουθήσουμε όσο πιο πιστά γίνεται, όχι για το πρωτόκολλο, για την υγεία μας. Και την υγεία των παιδιών. Τα παιδιά έχουν γονείς, έχουν παππούδες, έχουν χιλιαδιό. Σωστά. Πώς? Περίπτωση να βρεθούν φύλαθλοι στις κερκίδες υπάρχει κάποια στιγμή τουλάχιστον? Γιατί ακούμε ότι σταδιακά από Δευτέρα, ας πούμε, ανοίξουν τα σχολεία, μπορεί να ανοίξει το εμπόριο, ακούμε για τον τουρισμό. Περίπτωση να δούμε φυλάθλους? Έγινε και ένα πείραμα ποδοσφαιρικό αγώνα στο εξωτερικό, βέβαια, αλλά με θεατές. Υπάρχει, έχετε στο μυαλό σας, Πέτρο, ότι μπορεί να έχουμε... Μακάρι να υπάρχει, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπω. Ναι. Ο κόσμος είναι φοβισμένος, Χρήστο, και εμείς είμαστε φοβισμένοι. Μην νομίζω ότι πηγαίνουμε στην προπόνηση και είμαστε καλά. Και είναι όλα καλά, ναι. Ότι ξεχνάμαστε. Πώς δεν έχουμε το φόβο μέσα. Προέχει ζωή. Προέχει... Η αξία της ζωής είναι τεράστια. Ναι. Όλοι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, όλοι θέλουν να δουν τα γήπεδα γεμάτα, αλλά προέχει η ζωή. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε εδώ να θρυνήσουμε κάποιο θύμα εξαιτίας της προπόνησης ή εξαιτίας του πρωταθλήματος. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ. Και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Και το άλλο είναι ότι πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, αφού σε αυτήν ανήκουμε. Έχουμε την επιλογή βέβαια να πούμε, ξέρετε κύριε, δεν συνεχίζουμε, σταματάμε και ό,τι προκύψει. Επίσης να πω και κάτι καινούριο. Σκέφτονται ότι μαζί με την προκήρυξη, γιατί πρέπει να βγει καινούργια προκήρυξη για να γίνει το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Η παλιά δεν ισχύει. Mm-hmm. Πρέπει να βγει μια καινούργια προκήρυξη που να ορίζει ότι πλέον το πρωτάθλημα περιορίζεται σε ένα γύρο και όλα αυτά. Αλλά σκέφτονται και αναδιάρθρωση. Δηλαδή, η καινούργια προκήρυξη θα λέει ότι το 50% των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής θα πέσουν από τους ομίλους. Δεν θα είναι όπως πριν. Δηλαδή είμαστε 14, οι 7 θα φύγουν. Ναι, γιατί λένε ότι θα έχει μία αλφα εθνική, μία πρώτη κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία με δύο ομίλους, βόρειο και νότιο, η τρίτη κατηγορία με 4 ή 5 το πολύ ομίλους. Και θα υπάρχει και περιφερειακό πρωτάθλημα. Αυτοί που θα υποβιβαστούν από τη ΓΑΜΑ θα πάνε σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα πάνω από τα τοπικά. Έτσι. Αχα, θα υπάρξει μια ενδιάμεση τέτοια κατηγορία. Με την προϋπόθεση ότι η ΓΑΜΑ Εθνική από 130 τόσες να γίνουν 60 οι ομάδες. Για να παίζεις πάνω από το περιφερειακό, για να παίζεις πάνω από το τοπικό, ας πούμε, σε ένα
πρωτάθλημα Δυτικής Μακεδονίας, ας πούμε, κάπως έτσι. Ας το πούμε έτσι, ναι, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρουμε τίποτα, είναι αυτά που ακούω και σου είπα από τηλέφωνα που κάνω, στην ΕΠΟ. Δεν έχω κάτι χειροπιαστό πάνω μου, αλλά αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Τώρα θα ισχύει από αυτόν τον Σεπτέμβριο, θα ισχύει από τον άλλον. Βιάζονται να το κάνουν από αυτόν τον Σεπτέμβριο. Ενδεχομένως δηλαδή να ακούσουμε ότι από τις 14 οι 7 πέφτουν. Έκαναν και σιωπηρή ανανέωση. Ο Ματθαίος δεν δήλωσε να κατέβει στο πρωτάθλημα. Τώρα τον δέχονται. Λέει ότι ξαναβρέθηκαν, όπως ο Φούφας, ο μακεδονικός Φούφα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Δυστυχώς η ενημέρωση είναι πάρα πολύ ελλειπής. Και όλα και αυτά, δεν ξέρει και η ΕΠΣ. Και όλα αυτά πραγματικά με το ενδεχόμενο να έχουμε ακόμη και την Κυριακή το πρώτο μάτς. Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχα εγώ μου διαβεβαίωσαν ότι ετοιμαστείτε, θα παίξετε την Κυριακή. Δηλαδή, αν αύριο τώρα. Το λογικό είναι ότι μέχρι την Τρίτη, αν δεν οριστούν διαιτητές, ποιο πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Θα δούμε. Αύριο θα δούμε. Τα νέα αύριο θα τα ξέρουμε. Ωραία. Άμα δούμε ορισμό διαιτητών, έχουμε και πρωτάθλημα. Τελείωσε. Άμα δούμε ορισμό, φυσικά σημαίνει. Αλλά και πάλι έχουμε πρωτάθλημα χωρίς προκήρυξη. Όλοι μπορούν να πάνε στο δικαστήριο και να. Προσφύγουν. Να προσφύγουν. Δηλαδή, δεν είναι. Τα πράγματα πρέπει να γίνουν αυτά που λέμε όλοι εμείς εδώ και φωνάζουμε προς τα κάτω και λέμε, hey, ξεκινήστε με βήματα σταθερά, όχι πισωγυρίσματα, όχι ήξεις αφήξεις. Δεν τα βλέπω εγώ να γίνονται. Mm-hmm. Δυστυχώς. Τι θα γίνει, πάμε σε πρωτάθλημα χωρίς προκήρυξη. Δηλαδή κερδίζουμε ένα μάτς και έρχεται ο άλλος και μας το προσβάλλει στο δικαστήριο. Τι είναι αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έχουν, λευκό επιταγή, από ποιον την έχουν. Δεν ισχύουν αυτά στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο πας. Mm-hmm. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα τα κάνουν όλα σωστά. Εμείς εδώ είμαστε, ετοιμαζόμαστε και ό,τι προκύψει. Και θα τα πούμε. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυλαγόμαστε. Και φυλαγόμαστε. Και φυλαγόμαστε. Εντάξει. Θα τα πούμε, Πέτρο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.